Λίγες μέρες μείνανε πια μέχρι το νέο έτος. Το 2020 ετοιμάζεται να φύγει και εμείς ετοιμαζόμαστε να τραγουδήσουμε με πάθος το «Πάει ο παλιός ο χρόνος» και να υποδεχθούμε με ανοιχτή αγκαλιά, γεμάτη ελπίδα, το 2021. Ας το γιορτάσουμε, παιδιά. Κουτσάστραβα. Σε αυτήν την πανηγυρική εκπομπή θέλω να δώσω μια άλλη ανάσα, μια άλλη πινελιά. Κι έτσι σκέφτηκα να συνομιλήσω ζωντανά με έναν ακροατή μας. Τον πρώτο που θα σηκώσει τη συσκευή του και θα μας καλέσει τώρα. Γεια σας! Τι κάνετε? Ναι, γεια σας! Μια χαρά είμαστε κι από εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Μεγάλη μου χαρά εμένα και τιμή μου βέβαια για να συμμετέχω σε αυτή την κουβέντα. Πέστε μου, πώς τα περνάτε τώρα στα Χριστούγεννα? Ξέρετε, τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα δεν είναι όπως στην Γερμανία που έχουμε μεγάλη γιορτή με Advents και τέτοια πράγματα. Εδώ στην Ελλάδα το Πάσχα είναι το μεγάλο γιορτή. Το Πάσχα είναι πανέμορφο για το Ελλάδα γιατί είναι όλα έξω, είναι έξω καρδιά τα πράγματα. Όλη η γιορτή γίνεται έξω και κάνει και καλό καιρό και η φύση είναι στα καλύτερά της, είναι αντισμένη. Βέβαια, ναι, είναι υπέροχο το Πάσχα, αλλά αν θα θέλατε ας μιλούσαμε για το τώρα. Τώρα το χειμώνα, άμα κάνει και βροχές και τέτοια, εδώ είναι λίγο πιο τρίστ, θα έλεγα. Πιο τρίστ, δεν μου έρχεται τώρα το ελληνικό. Είναι λίγο πιο μουντά τα πράγματα. Μουντά, μάλιστα. Οι δρόμοι είναι άδειοι. Παντού έχει μασκοφόρους, τους καινούριους μασκοφόρους, όχι τους κακούς μασκοφόρους, τους COVID μασκοφόρους. Αυτά. Για το 2020, το χρόνο που μας πέρασε, έχετε να πείτε κάτι? Αχ, κύριε μου. Το 20, τι να πει κανείς για το 20. Το 20 πήγε να ξεκινήσει και από τη μέρα που ξεκίνησε άρχισε να στραβώνουν τα πάντα. Τα πάντα στραβώσαν. Ένα lockdown, δεύτερο lockdown. Μπορεί να προλάβουμε και τρίτο lockdown μέσα στο 20 που όπου να είναι φεύγει. Δηλαδή τρελά πράγματα. Μας πίεσε τόσο πολύ το 20 και μας πιέζει ακόμα, θα έπρεπε να πω εδώ σε αυτό το σημείο. Πρέπει, γυναίκα μου, είμαι σε ένα interview, σε παρακαλώ πολύ, τελειώνω σε λίγο. Σε λίγο. Κύριε, τελειώνουμε σε λίγο. Ναι, τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Λοιπόν, μας άφησε πάλι η κυρία Μέρη. Το 20 να μην ξανάρθει, πραγματικά να μην ξανάρθει, είναι τραγικό αυτό το 20. Δεν έχω ξαναζήσει, δεν ξέρω. Το 20 για μένα είναι κάτι που δεν πρέπει να ξανασυμβεί σε αυτόν τον κόσμο. Κάτι πρέπει να κάνει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, μου φαίνεται, έχει ολιγορήσει λιγάκι σε αυτό το θέμα. Έπρεπε γενικώς να το αντιμετωπίσει πιο γρήγορα και καλύτερα. Δεν μου μιλάτε, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Για το 20 λέγατε. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δηλαδή η Ένωση τελικά, μήπως έπρεπε να έχει απαγορεύσει το 20? Μήπως έπρεπε να το είχε απαγορεύσει? Σας ρωτώ. Μήπως. Τι να σας πω. Είναι πάντως μια σοβαρή καταγγελία αυτή που καταθέτεται αυτή τη στιγμή αποκλειστικά στο σταθμό μας. Πιστεύω πως ίσως να άξιζε να ασχοληθεί με αυτήν κάποια αρχή ή κάποια εισαγγελία. Ας τον αφήσουμε καλύτερα το γέρωτο χρόνο και ας πούμε για αυτόν που έρχεται με τραγούδια και χαρά, το 21. Πεςτε μου, τι εύχεστε για αυτό το έτος? Α, το 2021, όλοι έχουμε ελπίδες να αλλάξει, να έρθει το εμβόλιο, να αρχίσουμε να τσιμπιόμαστε. Και ο κόσμος να μπορέσει να χαμογελάσει και να μπορέσουμε να πάμε στις δουλειές μας και να κάνουμε τα πράγματα έτσι όπως ήταν παλιά. Δεν ξέρω. Εδώ πάλι η Ένωση για μένα έχει
έχει τα θέματα της. Έχει σοβαρά θέματα. Κάποια ευχή ίσως. Μα αυτό σας λέω όλη την ώρα. Ότι εδώ μας είπανε τα κλείσουμε και όλα ήταν καλά. Κλείσαμε, ανοίξαμε και τίποτα δεν ήταν καλά. Ήταν χειρότερα. Οπότε ξανακλείσαμε. Και τώρα, όπως βλέπετε και στην όμορφη μου Γερμανία, που δεν μπορώ να έρθω τώρα για τα Χριστούγεννα, γιατί εγώ κάθε χρόνο έρχομαι τα Χριστούγεννα στην Γερμανία, γιατί πηγαίνω στα όμορφα Weihnachtsmärkte, etc. Ναι, Sie verstehen, was ich meine, nicht? Und, συγγνώμη λίγο για τα γερμανικά, αλλά τώρα δεν μπορώ να ταξιδέψω, γιατί αν ταξιδέψω, μετά θα μπω μέσα σε καραντίνα και πάει λέγοντας. Εύχομαι λοιπόν να πάνε όλα καλά και να μπορέσετε επιτέλους να ταξιδέψετε σύντομα πάλι στη Γερμανία. Αλλά μισό λεπτό, δεν μου είπατε, δεν βλέπετε κάποιο φως στην άκρη του τούνελ? Δεν εύχεστε κάτι καλύτερο? Μα κύριε μου, αυτά εννοούνται τα πράγματα, δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Μάλλον πρέπει να συζητήσουμε τα πραγματικά προβλήματα και όχι μόνο τις ευχές. Τι νομίζετε εσείς? Εγώ νομίζω πως όλα θα πάνε τέλεια. Να μην σας κρατάω άλλο. Από ό,τι κατάλαβα και η σύζυγος σας χρειάζεται. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Και εδώ φίλοι μου σας αφήνω για φέτος. Ραντεβού του χρόνου. Στο ελληνικό ραντεβού. Σας εύχομαι υγεία, χαρά και πάνω απ' όλα ελευθερία.